ήθελα να ασχοληθούμε με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού ως διδασκάλου, γιατί στην Αγία Γραφή είναι γεμάτο το κείμενο της από την επωνυμία του Ιησού Χριστού ως διδασκάλου. Άλλωστε, στον κόσμο αυτό ήρθε για να ανοίξει τα μάτια της ψυχής των ανθρώπων, να φωτίσει τους ανθρώπους. Έχουμε λοιπόν τον Κύριό μας, θεανδρικόν πρόσωπο, πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, το πλησίασαν οι γραμματείς και φαρισαίοι και οι σαδουκαίοι και γενικά όλοι οι μορφωμένοι των Εβραίων και τον αποκάλεσαν Ραβί. Και βέβαια, όχι μόνο αυτοί, αλλά από όλες τις τάξεις των Ισραηλιτών διδάσκαλε, αναφέρει η Αγία Γραφή. Τον ρώτησα, είδαμε ότι αληθείς είναι. Ξέρουμε ότι εσύ είσαι μέσα στην αλήθεια. Και ζητούσαν με αυτόν τον τρόπο να μαρτυρήσει, να αποκαλύψει την αλήθεια. Άλλοτε πάλι του φώναζα, διδάσκαλε, θέλουμε από σου σημείο ήδη να δούμε κάποιο θαύμα. Και ο Χριστός απαντούσε, γενεά πονηρά και μη χαλήσει, σημείον επιζητή, ζητάς θαύμα, ου δοθήσετε ημίν, δεν θα σας κάνω τη χάρη να σας δώσω θαύμα. Ένα μόνο θαύμα θα δείτε, ότι όπως ο Ιωνάς μέσα στην κοιλιά ενός κήτους, ενός μεγάλου ψαριού, έμεινε τρεις ημέρες, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου θα παραμείνει στον τάφο μετά το θάνατό του, το σταυρικό, τρεις ημέρες. Αυτό το σημείο θα σας δώσω. Θα το δείτε να αναστηθεί σαν Θεός με τη δική του θεϊκή δύναμη. Άλλοτε πάλι τον πλησίασε κάποιος πλούσιος νέος και του λέγει, διδάσκαλε αγαθέ, τι
ποιητή σας είναι ζωή αιώνιων πληρονομήσεων και ο Κύριος εν ταπεινώσει τον παρετήρησε και του είπε «Τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός, ημί ο Θεός». Και εδώ πάλι απάντησε στο πλούσιο εκείνο νέο «Τα σεντολάς είδας, γνωρίζεις τις εντολές». Και βέβαια τις γνώριζε τις εντολές, αλλά μία βασική εντολή πάνω στην οποία κρεμόταν όλος ο Μωσαϊκός νόμος και οι προφήτες, δεν την γνώριζε στην πράξη, μόνο στη θεωρία. Γι' αυτό και του είπε «Σου λείπει μόνο ένα, να πουλήσεις τα υπάρχοντά σου και να τα μοιράσεις στους φτωχούς». Δυστυχώς, αυτή τη διάσταση, αυτή την πραγματικότητα της γνώσης των εντολών του Θεού, όχι με το νου, αλλά με την πράξη, γιατί στην πράξη αποκαλύπτεται το φως των εντολών. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζουμε. Ήταν γνώστης ο Κύριος σαν δάσκαλος των καρδιών ή είχε διάθεση αγαθή ο άνθρωπος που τον πλησίασε ή είχε πονηρή διάθεση. Ο Κύριος έφερε πάντα στο φως αυτό που είχε μέσα ο συνομιλητής του. Γι' αυτό τον πλησίασαν άλλοι και του είπαν «Διδάσκαλε, σύ που γνωρίζεις την αλήθεια, πες μας, επιτρέπεται να δώσουμε σαν φόρο στον Κέσαρα το νόμισμα εκείνο που ονομάζεται κύψος». Και εκείνος που γνωρίζει τι έχουμε όλοι μας μέσα, απάντησε «Πες του μου, ποιανού είναι η εικόνα που έχει πάνω το νόμισμα?» Και αυτοί του έδειξαν ένα δινάριο και είπε «Δώστε πονηρή γραμματής αυτό που ανήκει στο Κέσαρα, γιατί έτσι έδειγνε το δρόμο της υποταγής στην κοσμική εξουσία. Ποτέ δεν ήρθε ο Χριστός σε ρήξη και ανυπακοή με την κοσμική εξουσία όπως ακριβώς κοινωνούν οι άνθρωποι. Βέβαια, εάν παραποιούσαν την αλήθεια, επειδή η αλήθεια φωτίζει, ασκούσε έλεγχο ο Χριστός και μάλιστα θρημίτατο. Πόσες φορές δεν αναφέρεται μέσα στο Ευαγγέλιο ότι ήλεξε ο Χριστός
τους γραμματείς και φαρισαίους, με τα ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ, η αλήθεια είναι φως και στο φως δεν αντέχει το σκοτάδι, δηλαδή το ψέμα. Άρα και πάλι, για να το παγιδεύσουν, ηρωνικά τον ερωτούν, διδάσκαλε, πες μας, εάν μία γυναίκα που έχει παντρευτεί και μάλιστα 7 φορές πεθάνει και αυτή και η σύζυγη, ποιανού θα είναι η γυναίκα στη Βασιλεία των Ουρανών? Και ο Κύριος απήντησε, στη Βασιλεία του Θεού δεν γίνονται γάμοι, γιατί οι άνθρωποι δεν βάλουν δυσάρκα, αλλά στη Βασιλεία του Θεού όσοι παίρνουν μέρος είναι όμοιοι με τους αγγέλους. Και δεν είναι μόνο που τον ερώτησαν οι γραμματείς και φαρισαίοι και ο λαός γενικά, αλλά και οι μαθητές του, του έκαναν ερωτήσεις. Ερωτήσεις που βέβαια έπρεπε να λάβω την απάντηση. Κύριε και δάσκαλέ μας, πες μας, στη Βασιλεία Σου, από μας, εδώ τους 12 μαθητάς, ποιος θα είναι ο πρώτος? Στη Βασιλεία Μου, πρώτος είναι ο τελευταίος από όλους σας, ο πλέον ταπεινός. Γιατί αυτός δίδαξε με τα φρικτά του παθήματα την άκρα ταπείνωση. Άλλωστε, συλλαμβάνει το μυαλό του ανθρώπινου. Πώς ένας Θεός που δεν χωράει στους ουρανούς και δεν μπορούν να τον περιβάλλουν οι απέραντοι αιώνες, γιατί χρόνια δεν έχει, ένας Θεός δημιουργός του σύμπαντος εσμίκρινε τόσο πολύ και ταπεινώθηκε τόσο πολύ και έγινε άνθρωπος και ακολούθησε τους φυσικούς νόμους που ο ίδιος έχει θέσει στη φύση. Μικρή είναι αυτή η ταπείνωση. Αλλά, χριστιανοί μου, μικρό είναι το ανθρώπινο μυαλό, λίγη η γλώσσα που έχουμε για να περιγράψουμε την αρετή, να περιγράψουμε τον Κύριό μας, που δεν είναι περιγραπτός, γιατί είναι αδύνατο, ούτε και από αυτούς τους αγγέλους. Δίδαξε πρώτος την ταπείνωση. Άλλοτε πάλι, πονεμένες ψυχές τον πλησίαζαν
και του ζητούσα να τις βοηθήσει. Διδάσκαλα του φώναζα. Κύριε, ο πατέρας ο πονεμένος που είχε το παιδί, το δαιμονισμένο, το παιδί μου χτυπιέται, το παιδί μου πέφτει στο πηγάδι, το παιδί μου στη φωτιά, το παιδί μου κατοικεί στα μνήματα. Σε παρακαλώ, βοήθησε. Ο Κύριος που ήρθε για να γιατρέψει τον πόνο και να διώξει τα κακοποία πνεύματα που ταλαιπωρούν τον κόσμο, και εδώ σαν μέγας γιατρός στάθηκε και γιάτρεψε τον δαιμονισμένο που προκαλούσε φρίκη στον τόπο που κατοικούσε για αυτούς που περνούσαν. Εμείς, Κύριε, του φωνάζουν οι μαθητές, δεν μπορέσαμε να κάνουμε το καλό αυτό, να γιατρέψουμε το δαιμονισμένο. Και δίνει τις συμβουλές για να βγαίνουν τα δαιμόνια. Πρέπει να υπάρχει το πρώτο όπλο, το πανίσχυρο όπλο για όλους μας, το όπλο της προσευχής και στη συνέχεια της νηστείας. Τούτο το γένος των πονηρών πνευμάτων δεν εξέρχεται παρά μόνο όταν βρίσκεται κανείς στην προσευχή και στην νηστεία. Δεν είναι ο Κύριος ο δάσκαλος, ο μεγάλος διδάσκαλος που δεν έχει έργα. Αυτός είναι η ενσάρκωση των έργων σαν άνθρωπος. Αυτός ζήτησε γιατί έπραξε. Ο ποιήσας και διδάξας με κεφαλαία γράμματα είναι ο Κύριος μας. Και πάνω ακόμη στη φύση, ο Κύριος μας είχε την απόλυτη εξουσία. Εδόθημη πάσα εξουσία, εν ουρανό και επί γης, μου δόθηκε από τον Πατέρα μου κάθε εξουσία, και στον ουρανό επάνω και στη γη κάτω. Γι' αυτό τον βλέπουμε να διατάζει τη θάλασσα τη μενωμένη και να γαλινεύει, και να απορούν οι μαθητές για τη δύναμη που είχε ο Κύριος επάνω του. Άλλοτε πάλι ο Κύριος μας του πλησιαζόμενος από κάποια γυναίκα που είχε χρόνια πολλά άρρωστη, ακουμπάει μόνο την άκρη των ιματίων του και παίρνει από τον Κύριο την άφεση, τη λύτρωση από την ασθένειά της. Οι μαθητές ζήτησαν από τον μεγάλο διδάσκαλο
να τους αποκαλύψει. Μια και μοναδική αλήθεια που την περιμένουμε. Την αλήθεια αυτή που αναφέρει ότι έρχεται ο Κύριος, ο Κριτής ζώντων και νεκρών. Οι μαθητές που είχαν ζήσει μαζί του, και σε αυτό επάνω το ρώτησα, Κύριε διδάσκαλε, πότε έστε τα αυτά, πότε θα γίνουν αυτά τα γεγονότα της συντέλειας των αιώνων, του τέλους του κόσμου. Εκεί ο Κύριος δίδαξε ότι ουκέστην ημών γνώνε χρόνους ή καιρούς, ους ο Πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία. Δεν είναι στο χέρι σας να ξέρετε τον καιρό εκείνο της Δευτέρας Παρουσίας που είναι στα χέρια του Πατέρα μου. Και βέβαια και στα χέρια του Κυρίου. Γιατί ο Κύριος είπε «Εγώ είμαι ολόκληρος μέσα στον Πατέρα μου». Και ο Πατέρας μου είναι ολόκληρος μέσα σε μένα. Και ό,τι είναι ο Πατέρας, είναι και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό δεν αποκάλυψε κάτι που είναι μυστικό της Αγίας Τριάδας. Άφησε αυτό απόρριτο, γιατί πρέπει εμείς να αγωνιζόμαστε και να μην ξέρουμε ούτε την ώρα και τη στιγμή που θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, αλλά ούτε και τη στιγμή, την ημέρα και τη στιγμή που εμείς θα δείχνουμε τον κόσμο. Ο διδάσκαλος ζήτησε από τους μαθητάς του να τον ακολουθήσουν και ό,τι δουν αυτό να επαναλάβουν. Βέβαια είχαν και αυτοί όπως και εμείς μία καυτερή επιθυμία να γίνουν κάτοικοι της Βασιλείας των Ουρανών. Πρόωρα όμως, πολύ πρόωρα τους ζήτησαν να είναι μαζί του στη Βασιλεία του. Και μάλιστα να έχουν πρωτιά. Κύριε διδάσκαλε, θέλομεν, ω εάν αιτήσομεν, ποιήσεις ημίν. Ποιήσεις ημίν. Και ο διδάσκαλος τους απάντησε. Να σας κάνω αυτό που ζητάτε, θα κάνετε κι εσείς αυτό που έκανα εγώ τώρα, που σας έπινα τα πόδια
θα γίνετε πιο μικροί από τους μικρούς. Γιατί δεν υπάρχει μαθητής ανώτερος από τον διδάσκαλο. Αφού εγώ ο διδάσκαλός σας, σας έπινε τα πόδια, οφείλετε και εσείς να κάνετε το ίδιο. Εκεί βέβαια που ο διδάσκαλος ήταν πάντοτε παρόν ο Κύριος, ήταν ο τόπος της συναγωγής. Εκεί, στην αίθουσα δηλαδή που μαζεύονταν οι νομοδιδάσκαλοι, γραμματείς και φαρισαίοι και δίδασκαν τον νόμο του Μωυσή και τους προφήτες. Εκεί βρισκόταν και ο Κύριος, σαν διδάσκαλος. Εκεί αποκάλυψε ότι αυτός είναι εκείνος που κήρυξαν οι προφήτες. Εκείνος που τον έβρισε ο ίδιος ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο, ως Υιό Του, ως Απεσταλμένο, ως Απόστολό Του, στον κόσμο. Χωρίς αυτό, ο Κύριος που δίδαξε τα πάντα, χωρίς δηλαδή την επίσκεψη στις συναγωγές, θα ήταν εκείνος που θα τον κατηγορούσαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Αλλά όχι γι' αυτό κυρίως, γιατί τον κατηγόρησαν. Ψέματα και τον στάβωσαν. Αλλά για κάτι άλλο. Για να δείξει σε όλες τις γιαγιές των ανθρώπων, χριστιανών, πως χωρίς την παρουσία μας μέσα στους λαούς, Χριστό δεν έχουμε. Δυστυχώς, πονάει η ψυχή μας. Γιατί γινόμαστε θεατές ενός πολύ λυπηρού, πολύ δυσάρεστου, ικτρού φαινομένου. Βαπτισμένοι χριστιανοί στην Αγία Τριάδα, στο ναό εισέρχονται ή για κοινωνική υποχρέωση, τονίζω, ή για κοινωνική υποχρέωση, ή μόνο 3 έως 4 φορές όταν γιορτάζουμε παγκόσμια χριστιανικά γεγονότα, όπως τη γέννηση, Ανάσταση, την κοίμηση της ερωτόπου, τη μεταμόρφωση. Μετά οι εκκλησίες μας είναι άδειες από πιστούς. Επαναλαμβάνω, είναι άδειες από πιστούς. Και μετά έχουμε και τον λόγο να λέμε, είμαστε οι καλύτεροι χριστιανοί. Δυστυχώς, και αυτό είναι μια πηγή, μια αιτία μεγάλη που ο διάβολος αρπάζει ψυχές μέσα από την Εκκλησία του Χριστού.
τι τις κάνει χιλιαστές, τις κάνει αντβεντιστές, πεντηκοστιανούς, ευαγγελικούς, τις απομακρύνει μέσα από την πηγή του Αγίου Πνεύματος, μέσα από την Εκκλησία. Η Εκκλησία του ή ζει συνεχώς, ασταμάτητα. Όχι μόνο τώρα ζει, επαναλαμβάνω, ζει. Μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία και μετά τη Δευτέρα Παρουσία του, μέσα στη Πεντηκοστή. Δηλαδή, σκορπίζει το Άγιο Πνεύμα συνεχώς σε εκείνους που βρίσκονται μέσα στον χώρο αυτό της Πεντηκοστής που ονομάζεται Εκκλησία. Επαναλαμβάνω αυτό που αναφέρει η Αγία Γραφή. Είναι ο Κύριος διδάσκων εν τες συναγωγές εν τη Σάββαση. Απλά πάντα βρισκόταν ο Κύριος όταν ήταν στη γη επάνω μέσα στις συναγωγές, μέσα σε χώρους προσευχής, σε χώρους που μελετούσαν την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη. Εν καιρό Σαββάτου δεν απουσίαζε ο Κύριος. Οπότε έχουμε κι εμείς ρητή την εντολή να ακολουθούμε τα ίδια του Κυρίου. Πού άλλο θα μπορέσει κανείς να βρει την αλήθεια, πού άλλο θα μπορέσει κανείς να καθαρίσει τα ρήπη, τις βρωμιές δηλαδή, της ψυχής του, πού άλλο θα νιώσει κανείς τη ζεστασιά της χριστιανικής συντροφιάς από την Εκκλησία, πού αλλού θα μάθει κανείς να προσεύχεται για το πλησίον, πού αλλού θα ζητήσει κανείς από τον Κύριο τη λύση των προβλημάτων του. Πού αλλού θα βρει κανείς εκείνο που βρήκε η Σαμαρίτιδα στο φρέαρ του Ιακώβ, εκείνο δηλαδή που είπε ο Κύριος, το είδω, ο εγώ δώσω, ζωή αιώνιος είστε. Πού αλλού, αδέρφια μου, θα πάρουμε εκείνο το Άγιο, το ευλογημένο νερό, που θα ζήσουμε σαν τους μαθητάς την ημέρα και την ώρα και τον χρόνο του Πεντηκοστής. Μόνο μέσα στην Εκκλησία. Διδάσκαλε, διδάσκαλε, δίδαξε μας, του είπαν οι μαθητές, να προσευχόμαστε. Ζήτησα από τον διδάσκαλο, από τον Κύριο, από Αυτόν που είναι όλος μέσα στο Άγιο Πνεύμα, να τους μάθει να προσεύχονται. Αδέρφια μου, υπάρχουν προβλήματα άλυτα. Πόσοι λυγίζουν μπροστά σε τέτοια προβλήματα, όμως
ανθρώπινη δύναμη, δεν είναι άνοιτα για τον πιστό που χτυπάει την πόρτα με την προσευχή του ασταμάτητα και του ζητάει και του ζητάει και του ζητάει. Εμείς μπορούμε, όχι με τη δύναμή μας, αλλά με τη δύναμη του Κυρίου, και υπομονή να έχουμε, γιατί αυτός είναι ο δωρητής της υπομονής, αλλά και το κλειδί να ανοίγουμε την πόρτα της λύσεως των προβλημάτων μας, που πολλές φορές είναι αβάστατα. Ο διδάσκαλος Χριστός και στη συναγωγή και στις πλατείες και στις ακρογιαλιές και στην έρημο δεν έπαβε να φωνάζει, να φωνάζει: μετανοείτε, να καλεί σε μετάνοια το λαό. Αυτό πολύ ξεκάθαρο είναι το κέντρο όλων των Ευαγγελίων και όλων των επιστολών που έγραψαν οι Απόστολοι. Μετανοείται πόσο λυπηρό είναι σε περιόδους σαν αυτοί που ζούμε σήμερα εμείς, που είναι κατάξερη εποχή από αρετή, που οργιάζει ο διάβολος και που η φύση αρνείται σχεδόν πάντοτε να απαντήσει με βροχή, ώστε η καρπή της γης να δώσουν, τα δέντρα να δώσουν καρπούς. Επαναλαμβάνω, αρνείται η ίδια η φύση, ουρανός και γη, να δώσει τα αγαθά, να δώσουν τα αγαθά. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται κήρυγμα Ιωνά, χρειάζεται προφήτες, χρειάζεται αναστήματα προφητικά, αλλά αυτά τα αναστήματα που είναι σπάνια στην εποχή μας, που πρέπει να καλέσουν το λαό σε μετάνοια, δυστυχώς υπάρχουμε, αλλά ο Θεός, λόγω των αμαρτιών μας, τους κρατά μυστικούς, κρυφούς. Ακούγεται. Πάμε χριστιανοί πιστοί στις εκκλησίες, ακούγεται αυτό, να κάνουμε μία λιτανία για να μας λυπηθεί ο Θεός και να βρέξει. Αδελφοί μου, αυτό είναι όλο και όλο η λιτανία. Να νεύουμε σε ένα βουνό και να αναπέμψουμε δέηση στην οποία δυστυχώς μονάδες είναι, για να μην πω μονάδα, είναι αυτή μόνο που ίσως προσευχηθεί εν μετανοία. Ξέρετε τι έκανε οι προφήτες σε τέτοιες περιπτώσεις? Φώναζαν: μετανοείτε, κλάψτε για τα αμαρτήματά σας, βάτε στάχτη στο κεφάλι σας την εποχή εκείνη, ζητήστε το έλεος του Θεού για να έρθει η αγάπη του Θεού πάνω στη γη, να ρίξει τη βροχή, να καρπίσουν τα δέντρα
για να έχουμε τα αγαθά. Η μετάνοια, επαναλαμβάνω, η μετάνοια η ασυνείδητη, η διαρκής μετάνοια που έχει καθημερινή βάση και όχι μια φορά τον χρόνο, η μετάνοια που στείλει τα γόνατα κάτω και που φωνάζει «Ελέησόν με ο Θεός» και κλαίει και κράζει. Αυτή η μετάνοια συγκινεί το Θεό και όχι μία απλή επίσκεψη σε μια κορυφή βουνού που θα αναπέμψει ο ιερέας δεήσεις, γιατί αυτό είναι ένα απλός περίπατος και είναι θεομεξία και όχι γιτανία. Ναι, αυτή η μετάνοια κρύβεται μέσα στην προσευχή. Μέσα στην προσευχή βρίσκεται. Αν αγνοεί ο χριστιανός ότι το αίτημά του είναι άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, ένα εκατομμύριο φορές να ανέβει τα βουνά, να κάνει μύριες δεήσεις, τυπικές, τυπολατρικές, οι ουρανοί θα μείνουν κλειστοί. Ο Ηλίας ο προφήτης έκανε προσευχή και άνοιξε τον ουρανή. Μετανία, επαναλαμβάνω, γίνονται όλα αυτά, όχι με ακούσα τη μετάνοια. Αυτά μας τα διδάσκει ο διδάσκαλός μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και για να καταλάβουμε ότι η προσευχή δεν είναι έργο μια στιγμή της ημέρας, αλλά είναι ισόβιο παντοτινό που γίνεται και στον ύπνο και στο ξύπνιο και στην εργασία και στο φαγητό και παντού. Θα αναφέρουμε εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτως προσεύχεστε, ασταμάτητα. Τότε ο Κύριος μας δίνει την απάντηση. Εάν κάποιος από μας θέλει να εισέλθει μέσα στον χώρο της γνώσεως της Αγίας Γραφής, όχι, επαναλαμβάνω, το διανοητικό, ότι καταλαβαίνει το μυαλό, αυτό δεν λέγεται γνώση, αυτό λέγεται τυπικότητα, απλώς μία επιφανειακή μόρφωση. Δεν λέγεται όμως γνώση του θελήματος του Θεού, γιατί το θέλημα του Θεού βρίσκεται στο έργο και κυρίως μέσα στα παθήματα. Κυρίως μέσα στα παθήματα. Αδέρφια μου, χριστιανοί, μεγάλη εντύπωση μου έχει κάνει ένα κομμάτι της Αγίας Γραφής. Το μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος και το μνημονεύει εκείνος που δεν έζησε στη γη μαζί με τον Κύριο, εκείνος που το πήρε ως αποκάλυψη. Δηλαδή τι, στη γη επάνω σαν άνθρωπος ο Κύριος που βρισκόταν, έκραζε στην προσευχή του και έχινε ποτάμια από δάκρυα για μας.
τους ανθρώπους. Έκραζε συνεχώς με τα δακρύων, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Θέλουμε να γνωρίσουμε το θέλημά του, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ακούστε με, και ο Κύριος σαν άνθρωπος έμαθε από όσα έπαθε. Έμαθε από όσα έπαθε. Εκεί βρίσκεται η γνώση του Ευαγγελίου. Εκεί βρίσκεται η αλήθεια. Εκεί βρίσκεται το Άγιο Πνεύμα. Το λένε και οι πατέρες με μία άλλη φράση. Δώσε αίμα για να πάρεις πνεύμα. Να δώσουμε αίμα. Και πώς θα το δώσουμε το αίμα? Το αίμα δίδεται με τα γόνατα στην προσευχή που αιματώνουν, με το χέρι στη τσέπη που δυστυχώς εκεί βρισκόμαστε στο μηδέν, που βγαίνει από την τσέπη και δίνει και εφαρμόζει εκείνο που λέει ο Δαβίδ. Εσκόρπισε, έδωκε τη σπένιση, ελεεί όλη την ημέρα. Εκεί βρίσκεται και χύνεται το αίμα και εκεί υπάρχει και το Άγιο Πνεύμα. Είναι ο Κύριος μας ολοφώτινος, ολοφώτινος μέσα στην Αγία Γραφή. Αλλά σε αυτούς μόνο που σταυρώνονται στα έργα της αγάπης και της προσευχής. Δυστυχώς, δυστυχώς, δυστυχώς. Λίγα είναι τα παραδείγματα σε οποιαδήποτε κατεύθυνση κι ασταθούμε. Αλλά ευτυχώς η Εκκλησία μας δεν πάβει να γεννάει τέτοια παραδείγματα ανθρώπων που αναλώνουν, που θυσιάζουν το είναι τους, ολόκληρη τη ζωή τους στο έργο του Ιησού Χριστού. Επαναλαμβάνω, ελάχιστα είναι. Γι' αυτό είναι και παραδείγματα. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, τούτο το πολύ όμορφο, η αρετή έχει αξία μόνο και μόνο επειδή είναι σπάνια. Αν ήταν κάτι το εύκολο, δεν θα έχει αξία. Αλλά μόνο και μόνο επειδή είναι σπάνια. Αλλά συμπληρώνει. Μέσα σε αυτό το νεκροταφείο της αδιαφορίας, της ολιγοπιστίας, της πανουργίας, της αποστασίας, της ανηθικότητος, της ελεηνότητος, της συμφύσεως του κράματος των θρησκειών που πάνε να φτιάξουν την παγκοσμιοποίηση, παραλαμβάνω μέσα σε αυτό, ένας μόνο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ένας μόνο. Αν υπάρχει, και δόξα τω Θεώ, υπάρχει, που ζει τη ζωή του Χριστού, αυτός ο ένας με τη δύναμη του Χριστού μπορεί να αλλάξει και ολόκληρη πόλη και ολόκληρο λαό.
Εδώ, επιτρέψτε μου, με αφορμή την προημερών επίσκεψη του Αντιχρίστου στην Ελλάδα, του Πάπα δηλαδή, να αναφέρω το εξής. Και άλλοτε ο Πάπας είχε απλώσει το χεράκι του, το πονηρό χεράκι του, και είχε καλέσει αποστολή από την Κωνσταντινούπολη να πάει να συζητήσει για την Ένωση. Ξέρετε ότι εκεί όλοι είπαν ναι και ένας μόνο είπε όχι. Και αυτό το όχι του ένα, του ενός, του Αγίου Μάρκου, του Ευγενικού, μας κάτσε μακριά από τον Πανερεσιάρχη, τον Πάπα. Αρκεί εις ανήρ δημότης, πυρί Θεού πυρκολούμενος, πάντα τον Δήμον πυρώσε. Φτάνει ένας, αλλά να είναι ένας γεμάτος φωτιά Θεού, που με αυτή τη φωτιά μπορεί να ανάψει φωτιά σε όλες τις ψυχές των πιστών. Δεν έχει χαθεί το πάνω. Όχι, έχει το μερίδιο του ο Κύριος μας. Πολλοί είναι εκείτοι, αλλά λίγοι είναι εκείνοι που είναι οι εκλεκτοί, μονάδες. Θα ήθελα με πόνο αλλά και παράκληση πολύ να συστήσω στην αγάπη σας τα εξής βασικά και απαραίτητα. Πρώτον, ότι δεν πρέπει να μας λείπει το έργο της προσευχής, γιατί έρχονται ημέρες πονηρές. Επιτέλους, αν η Εκκλησία μας έχει να μας δείξει παραδείγματα προφητών Αγίων Οσίων του Κυρίου μας και όλης της χωρίας του ουρανού, όλα αυτά ομιλούν περί προσευχής. Το ένα είναι αυτό. Και ας ξέρουμε ότι κάθε φορά που γονατίζουμε και σηκώνουμε τα χέρια ψηλά στον ουρανό, ότι τα υψώνουμε μπροστά στον θρόνο του Θεού. Δεύτερον, ότι δεν πρέπει να λείπει από το σπίτι μας, όχι απλώς να υπάρχει, αλλά να μελετάται η Αγία Γραφή. Χωρίς αυτό δεν γνωρίζουμε καν τον Κύριο. Χωρίς αυτό δεν είμαστε καν χριστιανοί. Χωρίς αυτό μας λείπει το παν. Η Καινή Διαθήκη και η Παλαιά Διαθήκη είναι τα βιβλία που πρέπει να μελετώνται. Το συνέστησε ο Κύριος μας ξεκάθαρα. Θέλετε να με γνωρίζετε, μελετάτε τους γραφάς, ότι αυτέ μαρτυρούσε περί εμού. Μελετήστε τις, γιατί αυτές μιλάνε και το δικό μου πρόσωπο. Είναι καθαρότατο και μέσα από αυτή την εντολή γίνεται η μεγάλη αποκάλυψη του Κυρίου μας. Ποια αποκάλυψη? Ποιος είναι ο Κύριος μας? Τρίτον, μαζί με αυτό, απαραίτητο είναι και αυτό. Το ψαλτήρι είναι ζωντανή προσευχή. Είναι ζωντανή προσευχή. Αυτό το μικρό βιβλιαράκι έχει τους ψαλμούς κείμενο από τη μία
ερμηνεία από την άλλη. Και σιγά 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 μαθαίνουμε να προσευχόμαστε με αυτό. Είναι τα βιβλία μαζί με τα βιβλία, τα συναξάρια που γράφουν για τους Αγίους, τα βιβλία που αγιάζουν τις ψυχές, που δίνουν δύναμη, που σε βάζουν μέσα στον Παράδεισο. Αδελφοί μου, δεν νομίζουμε ότι είναι καιρός πια να ασχοληθούμε σοβαρά με το θέμα της σωτηρίας μας. Υπάρχει άλλο θέμα. Υπάρχει άλλο θέμα με το οποίο μπορεί να ασχοληθεί ο άνθρωπος. Αυτό είναι το μοναδικό θέμα που ήρθαμε εδώ στη γη με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε. Σοβαρά, όχι επιπόλαια. Θα ήθελα να κάνω μία παράκληση μέσα από τα βάθη της ψυχής μου. Για σας που με ακούτε, ανάμεσα στα άλλα, την ώρα της προσευχής, ανάμεσα στα άλλα πρόσωπα, να μην ξεχνάτε να μνημονεύετε και εμένα τον αμαρτωλό, για να μην, ενώ ομιλώ σε εσάς και κηρύττω το θέλημά του, εγώ βρεθώ έξω από την πόρτα του Παραδείσου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δείξατε τη τόση αγάπη στο πρόσωπό μου και με παρακολουθήσατε σε αυτά που είπα. Σας ευχαριστώ.